Όταν ήμουν μικρός, αυτό είναι το DM, έπαιζα μανιωδώς με τους φίλους μου μία σειρά παιχνιδιών, από τα οποία προέκυψε ένα από τα σημαντικότερα είδη βίντεο παιχνιδιών της δικής σας γενιάς. Τότε ακόμα δεν ήταν βίντεο παιχνίδια, ήταν επιτραπέζια. Τα παιχνίδια αυτά ονομάζονταν και ονομάζονται role-playing games, παιχνίδια ρόλων. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, ήταν επιτραπέζια. Αυτά τα παιχνίδια είχαν τρία συγκλονιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι εκείνης εποχής για εμάς. Το πρώτο ήταν ότι ο κόσμος τους ήταν ανοιχτός. Επηρεαζόταν από τις κινήσεις και τις δράσεις των παιχτών. Φανταστείτε να παίζει μονόπολη και να εμφανίζονται οικόπεδα. Δεν ήταν κλειστός. Και αυτό δίνει μια ελευθερία. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός ήταν ότι δεν υπήρχε καμία αίσθηση της νίκης, βαθμοί πόντι, ξέρω εγώ, να ξεφορτωθώ τα γράμματά μου, να γίνω πιο πλούσιο συντρίβοντας όλους τους υπόλοιπους παίχτες οικονομικά, πέρα από τη διήγηση, από τη χαρά της διήγησης και από τις εμπειρίες και τις συγκινήσεις που προσέφερε μια συγκεκριμένη διήγηση και η εκπλήρωση ενός μικρού στόχου. Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα που κάνανε αυτά τα παιχνίδια συναρπαστικά και το οποίο θα χρησιμοποιήσω για την ομιλία μου σήμερα, ήταν αυτό το παράξενο χαρτί. Στα παιχνίδια αυτά είχαμε έναν χαρακτήρα. Αντίθετα από το να χρησιμοποιούμε ένα πιόνι, ένα παπούτσι ή το κόκκινο πουλί, δημιουργούσαμε ένα χαρακτήρα, ο οποίος είχε όνομα, πολλές φορές και επίθετο, είχε επάγγελμα, είχε ικανότητες, είχε ιδιότητες, είχε αντικείμενα, είχε μια πολύ μεγάλη παραμετροποίηση, όλα αυτά τα σημειώναμε σε ένα τέτοιο χαρτί και ο χαρακτήρας γινιόταν στη φαντασία μας. Μέσα από αυτό το χαρακτήρα παρακολουθούσαμε τη διήγηση. Και αυτό έκανε όλη τη διαφορά. Τη στιγμή που ο χαρακτήρας ήταν παραμετροποιημένος, που είχε βάθος, η διήγηση γινόταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το ενδιαφέρον ήταν ότι η παραμετροποίηση πολλές φορές άλλαζε ακόμα και την έννοια της αρχικής επιλογής, ας πούμε, ενός επαγγέλματος. Έλεγες, ας πούμε, θα φτιάξω ένα πολεμιστή. Διάλεγες μετά την παραμετροποίηση τις ικανότητες που είχε αυτός ο χαρακτήρας και κότσαρες ένα πολεμιστή των βιβλίων και ξαφνικά η πολεμική μηχανή γινόταν διανοούμενος. Έλεγες, θα φτιάξω ένα νίντζα της θάλασσας. Ποτέ δεν είχαν σκεφτεί κάτι τέτοιο στην Ιαπωνική κουλτούρα. Μπορούσες να κάνεις τα πάντα. Ακόμα και να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο ο υπόλοιπος κόσμος, ο Dungeon Master που διηγόταν την ιστορία, παρακολουθούσε το στερεοτυπικό επάγγελμα του χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα, μέσα στο παιχνίδι, οι ικανότητες ήταν αυτές με τις οποίες ο χαρακτήρας, ο παίκτης μέσα από το χαρακτήρα, μπορούσε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Να βγει από τη δύσκολη θέση, να λύσει το μυστήριο, να νικήσει τους εχθρούς του. Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι μέσα στο παιχνίδι, κοιτούσε το χαρτί σου και λέγες, τι έχω εκεί κάτω, τι μπορώ να συνδυάσω, πώς μπορώ να δημιουργήσω μια αλληλουχία κινήσεων προκειμένου να βγω από τη δύσκολη θέση. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, υποψιάστηκα από αυτό το ενδιαφέρον, ας πούμε, συλλογισμό, ότι το χαρακτήρα μου τον αποτελούσε, μάλλον ο χαρακτήρας μου αποτελούνταν κυρίως από τις ικανότητές του και δεν είχε τόσο σημασία αν είναι πολεμιστής ή μάγος, αλλά το τι είχε από κάτω. Και είδα ότι αυτό το πράγμα είχε και την αναλογία του στον αληθινό κόσμο. Και γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα. Οι άνθρωποι που έχω βάλει εδώ πέρα στο κολάζ, που είναι πολύ σημαντικοί και για μένα και για όλη την ανθρωπότητα, είναι άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε σκεφτήκαν τον εαυτό τους σύμφωνα με το επάγγελμά τους. Ποτέ δεν είπαν είμαι ζωγράφος, ποτέ δεν είπαν είμαι εφευρέτης, ποτέ δεν είπαν είμαι στοχαστής. Γνωρίζανε πράγματα και τα συνέδεαν κάθε φορά με διαφορετικούς τρόπους προκειμένου να ανακαλύψουν κάτι ή να εξερευνήσουν κάτι που τους ενδιέφερε. Έχουμε λοιπόν δύο έννοιες, το επάγγελμα και τις ικανότητες. Να δούμε λίγο το επάγγελμα. Στην πραγματικότητα, το επάγγελμα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Είναι ο τίτλος που έχει απ' έξω το κουτί, ο τίτλος που έχει απ' έξω το σακί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πολύ γρήγορα μπορείς να πεις με το επάγγελμα τι πάνω κάτω, και εκεί είναι το πρόβλημα, κάνει αυτός ο άνθρωπος. Όμως το επάγγελμα έχει γύρω του ικανότητες και οι ικανότητες έχουν άλλες ικανότητες και οι ικανότητες έχουν άλλες ικανότητες. Στην πραγματικότητα, κανένας δεν ενδιαφέρεται για το επάγγελμα. Κανένας δεν θέλει τις υπηρεσίες ενός ανθρώπου για το επάγγελμά του. Κανένας δεν θέλει ένα δικηγόρο. Όλοι θέλουν κάτι πολύ ειδικό. Θέλουν έναν δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται στο οικογενειακό δίκαιο ή στις επιχειρήσεις. Ή θέλουν να ξεμπλέξει μια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι τελείως διαφορετικό να δημιουργήσει ένα σπίτι, αν είσαι αρχιτέκτονας, ή να δημιουργήσει ένα εργασιακό χώρο. Μπορεί κανείς να τα κάνει όλα. Μακάρι. Τις περισσότερες φορές όμως αρχίζουμε με τις επιλογές μας και σπρώχνουμε αυτή τη γενική κατηγορία που ονομάζεται επάγγελμα σε κάτι πολύ πολύ ειδικό, σύμφωνα με τις ικανότητες που έχουμε επιλέξει. Ας δούμε λοιπόν τις ικανότητες. Οι ικανότητες αποκτάμε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η εκπαίδευση.
Το σχολείο, καλό ή κακό, καλό πολλές φορές, καλύτερο από το να μην υπήρχε, μας προφέρει πάρα πολλές ικανότητες, έτοιμες, κλεισμένες, σε κουτάκια, για καλό και για κακό. Μαθαίνουμε μαθηματικά, φυσική, χημεία, αρχαία ιστορία. Μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε, μαθαίνουμε να κάνουμε εργασίες, μαθαίνουμε να τοποθετούμε την σκέψη μας σε ένα κομμάτι χαρτί και πάει λέγοντας. Ένα από τα σφάλματα που κάνει ο κόσμος εδώ πέρα, ειδικά στην ηλικία σας, είναι ότι αρχίζει και σνομπάρει κάποιες ικανότητες. Στην πραγματικότητα δεν έχεις ιδέα τι θα σου χρησιμεύσει αύριο. Λες, καλά, τα αρχαία είναι νεκρή γλώσσα, δεν με ενδιαφέρουν. Και παραβλέπεις ότι μέσα στα αρχαία υπάρχουν τα μαθηματικά, με τα οποία συνδέονται οι λέξεις μεταξύ τους. Τα αρχαία είναι μαθηματικά, τα μαθηματικά είναι ιστορία, η ιστορία είναι φιλοσοφία, είναι ηθική. Και δεν έχεις ιδέα, σαν τον χαρακτήρα, σαν τον νίντζα της θάλασσας, τι θα σου χρησιμεύσει μετά. Μετά υπάρχουν οι ικανότητες που αποκτούμε από τα χόμπι μας, από τη διασκέδασή μας. Εξαιρετικά σημαντικά. Το να παίζεις βίντεο παιχνίδια πλέον έχει αποδειχθεί πόσα πράγματα σου προσφέρει πέρα από το να διασκεδάσεις και μόνο. Οτιδήποτε κάνει κανείς για διασκέδαση, χορός, θέατρο, τραγούδι, οτιδήποτε, να παίζει μπάσκετ, να κοιτάει το ταβάνι. Γίνεται ένας εξαιρετικά καλός κοιταχτής ταβανιών. Έχει αναλύσει τις γωνίες, ξέρει πόση σκόνη υπάρχει σε κάθε μέρος. Δεν έχεις ιδέα που θα σου χρησιμεύσει αυτό το πράγμα. Και τέλος υπάρχουν ικανότητες που αποκτάμε από τους άλλους ανθρώπους. Είμαστε φίλοι, είμαστε γη, κόρες, παιδιά κάποιον, είμαστε συνάδελφοι, είμαστε σύζυγοι, είμαστε σύντροφοι. Και μέσα από αυτές τις σχέσεις μαθαίνουμε να δημιουργούμε ομάδες. Μαθαίνουμε λεπτομέρειες, μαθαίνουμε τι σημαίνει να οδηγείς μια ομάδα, μαθαίνουμε τι σημαίνει να τραβάς το κουπί εσύ σε μια ομάδα που δεν κάνει κανένας άλλος τίποτα, μαθαίνουμε τι σημαίνει να προσπαθείς να ερεθίσεις τα μέλη της ομάδας που δεν δουλεύουν αντίστοιχα για να δουλέψουν μαζί σου. Μαθαίνεις τι σημαίνει, ας πούμε πάλι στην ομάδα, να αποκτάς εσύ ένα κίνητρο να προσφέρεις το δικό σου κομμάτι μέσα σε μια ομάδα. Και αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές ικανότητες. Εξίσου σημαντικές με το να παίζεις ένα video game, εξίσου σημαντικές με το να ξέρεις αρχαία ή μαθηματικά. Αυτές οι ικανότητες λοιπόν, από όπου και να τις παίρνουμε, χωρίς να στομπάρουμε τίποτα, χωρίς να αφήνουμε τίποτα απ' έξω, είναι απλά ικανότητες. Είναι οι ικανότητές μας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τις συνδέσουμε και να αρχίσουμε να παίζουμε, να φτιάξουμε ένα χαρακτήρα ο οποίος θα συνδυάζει πράγματα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Η Μαρία σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων. Όλος ο κόσμος σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων. Κανείς δεν σπουδάζει στελέχωση επιχειρήσεων. Όλοι είναι διοικητές. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Οι επιχειρήσεις, να το ξέρουν αυτό όσοι έχουν επιχειρήσεις, ότι οι υπάλληλοι τους έχουν σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, η Μαρία, όπως όλος ο κόσμος, σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων. Όμως έχει μια τρελή αγάπη. Αγαπάει τη μόδα. Από τότε που θυμάται τον εαυτό της, αγοράζει μόνη της τα ρούχα της, αγοράζει ρούχα για τις φίλες της, τους λέει πώς να ντυθούν, παρακολουθεί τα περιοδικά, πηγαίνει στις εκθέσεις, μπαίνει μέσα στο δίκτυο και παρακολουθεί εκθέσεις, catwalks και τεφιλέ. Κάποια στιγμή βρίσκει έναν στη λίστα, πάει και δουλεύει κοντά του, αφιλοκερδός, προκειμένου να μάθει πράγματα για τη δουλειά. Είναι κάτι που τον ενδιαφέρει. Η Μαρία έχει ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Μια ικανότητα που θα κάνει τη διαφορά. Η γιαγιά της Μαρίας την έχει μάθει να πλέκει. Κάτι που σε μια άλλη εποχή ήταν ίσως ακόμα και αναμενόμενο, το 2015 είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Ποιο κορίτσι ξέρει να πλέκει από αυτό το auditorium, μην απαντήσετε. Ή ποιο αγόρι. Ενδεχομένως να ξέρουν περισσότερα αγόρια να πλέκουν από την κορίτσια, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Η Μαρία λοιπόν σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων, την ενδιαφέρει η μόδα, ξέρει να πλέκει. Σήμερα η Μαρία έχει ένα από τα μεγαλύτερα fashion houses που δημιουργεί αξεσουάρ για τη μόδα που κατασκευάζονται με το πλέξιμο. Συνεργάζεται με τους σημαντικότερους οίκους μόδας σε όλο τον κόσμο. Πουλάει πράγματα σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δικτυακό μαγαζί, συνδυάζοντας την ικανότητά της που πήρε από τη σχολή της, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την αγάπη της που είναι η μόδα και τον τρόπο να μπει μέσα σε αυτή την αγάπη, να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, το πλέξιμο από τη γιαγιά της. Η γιαγιά ήταν πολύ περήφανη. Ένα άλλο παράδειγμα. Ο Παύλος είναι αρχιτέκτονας. Σπουδάζει αρχιτεκτονική. Όπως τα περισσότερα παιδιά της εποχής του, μοιράζει περίπου ίσο χρόνο στη σχολή του με το να παίζει βιντεοπαιχνίδια. Κάποια στιγμή το σκέφτεται σοβαρά. Τον βρίζει και ο πατέρας του και η μάνα του και όλοι του λένε: όλοι παίζει παιχνίδια. Λέει: ρε, εσύ μήπως να ασχοληθώ σοβαρά με τα βιντεοπαιχνίδια. Σκέφτεται λοιπόν για κάποιο χρονικό διάστημα με ποιο τρόπο θα μπορέσω να μπω σε αυτό το περίφημο gaming industry που θέλουν να μπουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και τότε έρχεται μια πολύ βαριά συνειδητοποίηση. Βαριέται τον κώδικα. Βαριέται τον προγραμματισμό. Δεν το έχει. Δώσε το σχέδιο, πέρασε στην αρχιτεκτονική. Ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα, υπήρχε κάτι που τον ενδιέφερε εκεί πέρα μέσα. Του αρέσει να σχεδιάζει. Δεν θέλει να κάτσει να κάνει κώδικα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν σημαίνουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Αφενός αυτή η παραδοχή. Δεν θέλω να κάνω αυτό.
Και κάτι άλλο όμως, δεν το παρατάω. Ο Παύλος αρχίζει και σπρώχνει την εκπαίδευσή του στην αρχιτεκτονική, γιατί η λύση θα βρεθεί μέσα από εκεί. Αρχίζει και μελετάει την ουτοπική αρχιτεκτονική. Μαθαίνει να κατασκευάζει κτίρια τα οποία ενδεχομένως δεν πρόκειται να βρούνε φυσικό ανάλογο, δεν πρόκειται να δημιουργηθούν στην πραγματικότητα, αλλά μέσα από αυτά μελετούμε άλλες φιλοσοφίες, το πώς αντιδράει ο άνθρωπος, τι σημαίνει ανοιχτός χώρος, κλειστός χώρος, τι σημαίνει ζω, παίζω, διασκεδάζω, φτιάχνω την τροφή μου. Μελετάει αυτό το περίφημο κομμάτι της αρχιτεκτονικής που λέγεται ουτοπίες. Πολλοί άνθρωποι που σχεδιάσαν πράγματα που δεν κατασκευάζονται με ένα σκοπό να μας ανοίξουν το δρόμο για να δούμε πού θα μπορούν να είναι τα κτίρια αύριο. Και κάποια στιγμή συνδυάζει τις ικανότητές του και σήμερα δουλεύει σε ένα από τα μεγαλύτερα software houses όλου του κόσμου που κατασκευάζει βιντεοπαιχνίδια, σχεδιάζοντας ουτοπικές αρχιτεκτονικές, αδύνατα κτίρια, αδύνατες γεωμετρίες. Και μάλιστα τον πληρώνουν γι' αυτό. Έχει κατορθώσει. Συνδυάζοντας αυτό που εκείνος ξέρει να κάνει, σκεφτόμενος δημιουργικά, φεύγοντας από την αρχιτεκτονική που κατασκευάζει ένα αληθινό σπίτι, να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του, τις δικές του ικανότητες ως αρχιτέκτονας, για να κάνει αυτό που του αρέσει. Ο πατέρας του Παύλου τραβούσε τα μαλλιά του. Σήμερα αγοράζει το πρώτο του PlayStation. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία πριν από κάποια χρόνια δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα είναι συνδέσεις. Δικηγόρος ωκεανικού δικαίου. Σχεδιαστής κοσμήματος με τη χρήση υπολογιστών και πλέον τρισδιάστατων εκτυπωτών. Γευσιλόγος. Κάποιος άνθρωπος που απομονώνει γεύσεις. Ειδικός χρώματος. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι σαν το νίντζα της θάλασσας. Είναι απλά ένα όνομα το οποίο από πίσω του έχει διάφορες συνδεδεμένες ικανότητες. Ένας πολύ σημαντικός ψυχολόγος. Λέγει το εξής, εγώ συμφωνώ. Λέει, η μόρφωση είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι να μαθαίνεις. Το άλλο είναι να αλλάζεις. Και εγώ θα προχωρήσω, συνδέεις και παίζεις. Ευχαριστώ πολύ.